Πολλές φορές λένε ότι η ζωή, η μοίρα, δεν ξέρω, τα φέρνει έτσι και γίνονται κάποια συμπτωματικά γεγονότα. Εγώ θα προσθέσω στο η ζωή, η μοίρα, θα βάλω και το ποδόσφαιρο για κάποιες συμπτώσεις, γιατί όντως γίνονται κάποια που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και θα εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Μπαίνοντας σήμερα στη διαδικασία να δω, αν και νωρίς σχετικά, ημέρα Τρίτη, εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου με τον Ηρόδοτο, θυμίζουμε στις 3, έχει οριστεί από χθες το μάτς. Θέλω και εγώ να δω το ρόστερ, παιδί μου, από περιέργεια. Προχωράω. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα ξέρω τα περισσότερα παιδιά. Φτάνω στους επιθετικούς. Βλέπω Βασίλης Κωνσταντινίδης. Λέω, οπ, νάτος. Καλησπέρα, Βασίλη. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα. καλησπέρα. Τελικά, μας έρχεσαι νωρίς ξανά, ε. Πρώτη αγωνιστική. Πιο νωρίς δεν γινόταν. Αλλά άργησε γι' αυτό. Είναι αυτό που λέμε πώς τα φέρνει η ζωή, αυτό που είπα πριν από λίγο. Κάπως έτσι, ναι. Όντως, κάπως έτσι είναι. Πέρασαν πόσα χρόνια από τότε που έπαιζε στον Ηρακλή? Έχει περάσει 6 χρόνια, πρέπει να έχουν περάσει. 6, ε. Μπορεί, ναι. Στην τρίτη κατηγορία αρχικά και μετά στη Β' Εθνική. Ναι, είχαμε πάρει τον άνοδο από τρίτη κατηγορία και μετά αποχώρησε στη Β'. Mm-hmm. Και ο τελευταίος σταθμός της καριέρας σου πριν να επιστρέψεις στην Ελλάδα ήταν η Ιαπωνία. Στη Ιαπωνία, ναι. Άλλο πάλι αυτό. Αυτό πώς έγινε τώρα? Αυτό μπορώ να πω έγινε πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς προειδοποίηση. Ναι. Επειδή έχω μεγαλώσει Αυστραλία, έχω δηλαδή μάνατζερ στην Αυστραλία. Στον μεγάλο Ηρακλή Μελβούρνης, να τα θυμίζουμε αυτά. Βέβαια, τα πρώτα βήματα στον Ηρακλή. Στον τεράστιο Ηρακλή Μελβούρνης, βέβαια. Βέβαια, έτσι. Από εκεί είχαμε βγει και το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο και το υπογράψαμε. Έτσι. Και μέσω μάνατζερ της Αυστραλίας, δηλαδή χωρίς προειδοποίηση, έψαχναν οι Ιάπωνες ένα ψηλό σεντερφόρ με διαβατήριο, αυστραλέζικο διαβατήριο. Οπότε αυτό σε βοήθησε, ναι. Βέβαια, βοήθησε αυτό και μέσα σε 2-3 μέρες έγινε το deal. Πώς ήταν εκεί τα πράγματα, παρεμπιπτόντως? Όπως είναι η Ελλάδα, ακριβώς το αντίθετο. Καλά, μάλλον όπου και να πας εκτός Ελλάδος. Αυτό θα μου πεις. Όχι. Ναι, εντάξει, κοίτα, δεν θέλω να μειώνω το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί εδώ έχουμε παίξει τα περισσότερα χρόνια και το σέβομαι αυτό. Όχι, να το μειώνεις, γιατί μόνο του αυτομειώνεται, Βασίλη. Αυτό είναι άλλη ιστορία, γιατί αυτομειώνεται αυτό ακριβώς. Και ένα από τα θύματα του είναι και ο Ηρακλής, έτσι. Κάθε λίγο και λιγάκι τα ξέρεις. Ναι, δυστυχώς. Μόνο ο Ηρακλής την πληρώνει. Μόνο ο Ηρακλής την πληρώνει και ανησυχώ και δίνει κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει. Ειδικά ένα από τους top ομάδες στην Ελλάδα που είναι, μπορώ να πω, παγκοσμίως brand. Όποια χώρα και να πας γνωρίζουν οι Ηρακλείς, και γιατί υποφέρει τόσο πολύ στην Ελλάδα δεν θα μάθω εγώ ποτέ. Γιατί δεν το σέβονται για συμφέροντα άλλων, είναι απλή η απάντηση. Είναι συμφέροντα, ναι, βέβαια, αυτό. Αλλά... Μόνο συμφέροντα. Ναι, δυστυχώς. Σε φέρνει λοιπόν η επιστροφή σου στην Ελλάδα, πας Ηράκλειο, στον Ηρόδοτο. Ναι. Και να που η κλήρωση σε φέρνει πολύ γρήγορα στο Καφτατζόγλιο, ένα Καφτατζόγλιο που αγάπησες. Δεν έχει σημασία το ποια κατηγορία, η φανέλα είναι φανέλα, έτσι φαντάζομαι. Τότε για σένα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση που φορούσε τη φανέλα του Ηρακλή. Εγώ θυμάμαι δηλαδή τα πρώτα στάδια που είχαμε μεταφέρει, που είχα πάει στην ομάδα του Ηρακλή. Κατάλαβα από νωρίς ότι είναι πολύ βαριά η φανέλα. Και ήθελα να αποδείξω εγώ ότι μπορώ να σηκώσω το βάρος και να είμαι σωστά απέναντι σε υποχρεώσεις που υπήρχε στην ομάδα τότε. Να βρούμε δηλαδή λύση να πάρουμε τον άνοδο και στη Β' του ίδιου, να συνεχίσουμε αυτό το έργο. Δύσκολα χρόνια. Ήταν δύσκολα χρόνια. Αλλά πιο νεαρός είχε γεμάτες φιλοδοξίες και ήθελα να δώσω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Από την άλλη ήταν και μια αρχή... Και επί της ευκαιρίας, φαντάζομαι και εσύ δεν τον ξεχνάς ποτέ, μιλάω για τον συγχωρεμένο τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, ναι. Που μαζί του ήσουν στον Ηρακλή, ήταν ο πρόεδρός σου. Ναι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, έτσι. Ναι, ο ίδιος ο πρόεδρος με είχε καλέσει να έρθει στην ομάδα. Εγώ δεν το σκέφτηκα καθόλου, μέσα σε 5-10 λεπτά είχαμε συμφωνήσει. Ο άνθρωπος, μπορώ να πω, προσωπικά σε μένα είχε... Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από τον ίδιο τον πρόεδρο. Έδωσε τα πάνω ό,τι μπορούσε και δεν μπορούσε για να βοηθήσει την ομάδα.
Και δυστυχώς πέρασε τη ζωή, αλλά θέλω να γνωρίζει ο κόσμος ότι μέχρι και την υγεία του θυσίασε για αυτή την ομάδα. Ναι. Άσχετα που μερικοί τον πολεμούσαν, ο άνθρωπος έδωσε ό,τι μπορούσε και δεν μπορούσε. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Είναι μεγάλο καραβί. Ήταν μεγάλο καραβί και ο Ηρακλής για τον πρόεδρο. Και για τον ίδιο. Ναι. Για τον ίδιο. Αλλά ο άνθρωπος είχε πάντα στο μυαλό του να κάνει ό,τι μπορούσε καλύτερα δυνατόν και το έβλεπα στις πράξεις. Mm-hmm. Απλά έγινε βαρύ φορτίο και στη Β' Εθνική. Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Και όσο δεν τον ξεχνάμε, νομίζω θα είναι καλά. Ζήσει αν είναι σωστά. Έτσι ακριβώς. Βασίλη, να έρθουμε στο τώρα. Mm-hmm. Στο τώρα που φέρνει το παιχνίδι του Σαββάτου στις 3 Ηρακλής Ηρόδοτος, βοήθησε μας λίγο με την ομάδα σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι το είπα και νωρίτερα χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους συμπαίκτες σου, αλλά ναι, δεν είναι, ξέρεις, εσένα, σε σένα έπεσε το μάτι μου, γιατί ναι, σε ξέρουμε αρκετά καλά. Τι ομάδα έχετε δημιουργήσει με τον Φουτσίνη προπονητή σε ένα σωματείο που φέτος ανέβηκε κατηγορία, έτσι. Ναι. Είναι μια νέα ομάδα στη Β' Εθνική κατηγορία. Μετά από 36 χρόνια επιστρέφει στη Β'. 36 χρόνια, Ναι, 36 χρόνια. Πολλά. Έχει γίνει η επιστροφή του. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ένα κορμό 5-6 παιδιά που έχουν εμπειρίες από Β' Εθνική, όπως ο Φραγκολάκης, ο Γιαλούς που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, ο Κασμίρης θεματοφύλακας. Βασιζόμαστε σε ταλέντα από εδώ στην Κρήτη. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά για να αποδείξουν και να αποδείξουν τις ικανότητές τους. Mm-hmm. Άρα μαζί με σένα είναι 3-4 έμπειροι και οι υπόλοιποι είναι νεαρής ηλικίας. Ναι. Έχουμε ένα πάρα πολύ μικρό μέσο όρο ηλικία mm-hmm. της ομάδας. Τώρα έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και στην ομάδα. Έχουν αλλάξει μεγαλομέτρους. Ο κύριος Νίκαρης τώρα έχει αναλάβει την ομάδα. Ναι. Έχουμε αλλάξει προπονητή. Εντάξει. Εμείς κοιτάμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο δυνατόν μπορούμε. Με το Φουτσίνη έχετε κάνει φιλικά ή τώρα θα είναι? Έχουμε κάνει δύο φιλικά, mm-hmm. Θετικά αποτελέσματα. Περνάει μια άλλη φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο που πρέπει γρήγορα να καταλάβουν και εμείς οι ίδιοι τι θέλει ο προπονητής. Δεν είχε πολύ χρόνο να δουλέψει την ομάδα έτσι πως θα ήθελε ο ίδιος. Αλλά με τα λίγα πράγματα που έχουμε καταλάβει σαν ομάδα, πιστεύω θα μπορούμε να δέσουμε. Mm-hmm. Και να κατεβούμε. Έχετε θέσει κάποιο πρόσωπο, στόχο, παραμονή, κάτι καλύτερο, δεν ξέρω. Η ομάδα κοιτάει τώρα να είμαστε κυριαρχείς, η ομάδα κοιτάει να είμαστε δεκάδα. Ναι. Αυτό είναι το στόχο της ομάδας, αυτό έχουμε συζητήσει όλοι μεταξύ μας mm-hmm. και αυτός είναι ο στόχος πραγματικός φέτος. Μάλιστα. Τον Ηρακλή φαντάζομαι ενημερώνεσαι. Ναι. Από τότε που έφυγες μέχρι και τώρα που μιλάμε, γνωρίζεις πρόσωπα και καταστάσεις, ξέρεις ότι έχει ένα πολύ ποιοτικό και έμπειρο ρόστερ. Mm-hmm. Το βάζεις στα φαβορί? Ο Ηρακλής πάντα είναι φαβορί, όποια κατηγορία και να αγωνιστεί. Και από μόνο του τα λέει όλα αυτό. Ναι, βέβαια. Ένα λόγο παραπάνω είναι και με τις μεταγραφές που έχει πραγματοποιήσει, είναι με το προπονητή. Έχει πολύ βάθος σαν ρόστερ, έμπειρα παιδιά που έχουν κάνει αυτό το έργο πενλεμμένες φορές. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρουν πώς να ανεβάζουν ομάδες, ναι, μπράβο. Ξέρουν να ανεβάζουν ομάδες. Τα παιδιά εκεί ξέρουν τι πρέπει να γίνει κάθε εβδομάδα, δεν θα αντιμετωπίσουν καινούριες εμπειρίες. Το έχουν κάνει στο παρελθόν και είναι άλλη μια χρονιά που πρέπει να αποδείξουν το ίδιο. Και αυτό είναι μεγάλο, δηλαδή είναι μεγάλο πλεονέκτημα στη Β' Εθνική. Ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει Β' και έχουν πάρει άνοδο, mm-hmm. Ξέρουν ακριβώς τι τους περιμένει και απλά πρέπει να αποδειχθεί για άλλη μια φορά. Τι ακριβώς χρειάζεται για να πετύχουν, έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς. Το πρωτάθλημα γενικά πώς το περιμένεις? Η αλήθεια είναι όπως είπαμε πριν. Και άργησε και πάρα πολύ ήδη, όπως κάθε χρόνο. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Έχουν κουραστεί ποδοσφαιριστές. Αυτό που λέγαμε για την Ελλάδα πριν, Βασίλη, έτσι. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς η Β' Εθνική κάθε χρόνο, κάθε πέρσι και καλύτερο, ας πούμε, να το λένε. Ναι. Υποφέρει πάρα πολύ από οργάνωση και άλλα πράγματα, αλλά το θέμα είναι επιτέλους να κάνουν μια αρχή, mm-hmm. να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και αυτό κοιτάει ο κάθε ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, πιστεύω. Θεωρείς ότι υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, ότι
Δεν θα υπάρχει πολύ μεγάλο άνοιγμα ψαλίδας μεταξύ των ομάδων. Τι πρωτάθλημα περιμένεις? Εγώ προσωπικά μέσω τα φιλικά παιχνίδια που έχουμε παίξει βλέπω μια ισοδύναμη σε ομάδες. Mm-hmm. Έχουμε παίξει και τα Πλατανιά και έχουμε παίξει δυνατά τεστ, φιλικά τεστ. Mm-hmm. Πιστεύω θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στην ποιότητα παιχτών. Εκεί πιστεύω. Κάθε ομάδα παίζει δυνατά, προσπαθούν να παίξουν και γρήγορα. Δηλαδή πιστεύω θα κριθεί στη ποιότητα των παιχτών εκεί που το χρειάζεται. Θα μπορούν να ξεκλειδώνουν αντίπαλες άμυνες και να παίρνουν την ομάδα, ναι, πάνω τους, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, το γνωρίζουμε όλοι. Για να πάρει άνοδο πρέπει να είσαι και τυχερός και θα μπαίνει σε έδρες που είναι δύσκολο. Δηλαδή ξέρουν πολύ καλά ότι η Β' Εθνική Ελλάδα δεν επιτρέπεται και το πιο ωραίο ποδόσφαιρο να παιχτεί. Έχει και ξύλο, κλωτσιά, έχει. Είναι σκληρό. Σίγουρα, είναι σκληρό πρωτάθλημα. Το έχει. Είναι σκληρό πρωτάθλημα, δεν παίζεται πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Πάει σε δύναμη, πάει και στην εξυπνάδα των ποδοσφαιριστών. Και νομίζω εκεί είναι πλήρες καλυμμένο το ρόστερ του Ηρακλή με αυτούς τους παίκτες. Mm-hmm. Λες ότι μπορεί να βρει τις λύσεις ανεξαρτήτως αν πηγαίνει καλά ή όχι ένα μάτς, να μπορεί να πάρει το παιχνίδι, έτσι. Ναι, αυτό. Και να μην παίξει και το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, πιστεύω έχουν την ικανότητα να πάρουν τα αποτελέσματα που στο κάτω-κάτω αυτό μετράει. Ναι. Αυτό μετράει. Ναι. Ωραία, να δούμε τι θα δούμε το Σάββατο. Δεν θα σου πω καλή επιτυχία, το ξέρεις αυτό. Ναι, αλλά θα σου πω καλή επιστροφή, γιατί ξέρω ότι χαίρεσαι που θα ξαναπατήσεις το πόδι στο Καζαντζόγλιο, που θα δεις όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι πολλά γνώριμα πρόσωπα και είναι ωραία συναισθήματα. Είναι ωραία αισθήματα, έχω μοιράσει και ωραία αισθήματα με τη Θύρα 10, αυτό που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Mm-hmm. Και θα είναι περίεργος αντίπαλος, αλλά θα γίνει και αυτό. Είναι η πρώτη φορά. Πρώτη φορά έρχομαι ως αντίπαλος του Καζαντζόγλιο, ναι. Πρώτη φορά, μετά από 6, ναι, περίπου χρόνια. Ναι. Θα τα πούμε το Σάββατο. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να έχουμε. Πάνω απ' όλα. Και εσύ καλή δύναμη. Καλή δύναμη, να είσαι καλά.